ηχούν ακόμη στα αυτιά μας τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τα οποία διηγείται τον επισταυρού θάνατον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο πόσο ο ίδιος ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, υπέμεινε τόσους εξευτελισμούς, τέτοια καταφρόνια, τόσες συκοφαντίες, τόσους εξευτελισμούς και τελικώς και αυτόν τον επονίδιστο σταυρικό θάνατο, τον φρικτότερο θάνατο. Ο σταυρικός θάνατος, όπως διαπιστώνουν όλοι οι ειδικοί, είναι φρικτός θάνατος. Και όμως ο Χριστός, Θεός Ον, υπέστηκε αυτόν τον φρικτό θάνατον αναβάσει επί του Σταυρού, και όπως θα δούμε στη συνέχεια με μερικές σκέψεις που θα κάνουμε στο σημερινό κήρυγμα, ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός δέχθηκε αυτόν τον επονίδιστο σταυρικό θάνατο, που αποτελούσε την αποκορύφωση του κακού, είχε συγκεντρωθεί όλο το μίσος, όλη η κακία, όλη η εμπάθεια των Εβραίων, των Ιουδαίων, είχε συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και νόμισαν πως αν τον σταυρώσουν θα ήταν νικητής το κακό, θα νικούσε το κακό. Δόθηκε λοιπόν πάνω στο σταυρό μία αποφασιστική μάχη, η μάχη του κακού, η μάχη του διαβόλου με το καλό, με τον Θεό, και ενίκησε πάνω στο σταυρό, ενίκησε ο Χριστός, γιατί τον σταυρό τον ακολούθησε η Ανάσταση. Δεν ήταν νικητής τελικά η κακία, η εμπάθεια, το μίσος, αλλά νικήτρια αποδείχθηκε η αγάπη, η κατανόηση, η συγνώμη. Νικητής αποδείχθηκε ο Χριστός. Και ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό, του οποίου την ύψωση γιορτάζουμε σήμερα, είναι για να διδάξει σε εμάς πώς μπορούμε να νικούμε το κακό. Τα αναπτύξαμε αυτά σε πολλά προηγούμενα έτη, ποια είναι η μεγάλη σημασία της σταυρώσεως του Κυρίου και ποιοι καρποί πνευματικοί απορρέουν από τον σταυρό του Κυρίου. Αναφερθήκαμε πολλές φορές σε προηγούμενα έτη, ακόμη και στο ιστορικό της σημερινής εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επειδή όμως εφέτος από το Σεπτέμβριο έχουμε προγραμματίσει, όπως είπαμε, ότι τα κηρύγματά μας απλώς θα στηρίζονται σε κάποια έννοια του Ευαγγελίου, του Αποστόλου, της Υμνογραφίας, και θα αναπτύσσουν ένα θέμα σχετικό, σήμερα λοιπόν σκέφτηκα εδώ, με βάση και αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει η Υμνογραφία μας, να σας πω μερικές σκέψεις, όχι δικές μου, αλλά σκέψεις παρμένες μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, για το πώς, όπως ο Χριστός νέος άνδρας 33 ετών, στην ακμή της ηλικίας του, αλλά και από της νεαράς ηλικίας, περιφρόνησε όλα τα του κόσμου, δεν συσχηματίστηκε με τον κόσμο, δεν συσχηματίστηκε με την κακία, δεν συμμάχησε με τους ισχυρούς, τους εμπαθείς, τους κακούς, τους κοσμοκράτορες, δεν συμμάχησε ποτέ με τον διάβολο, τον ενίκησε τον διάβολο, θυμόμαστε τους πειρασμούς, και τελικώς ούτε τον σταυρό φοβήθηκε. Έτσι και εμείς, ακολουθώντας ως υπογραμμών επί τα ίχνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρέπει να περάσουμε αυτήν εδώ την ζωή, η οποία ζωή είναι μία οδός, είναι ένας δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος αρχίζει με τη γέννησή μας και τελειώνει στον τάφο με τον θάνατό μας. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να περάσουμε αυτή τη ζωή χωρίς να ταυτιστούμε με τον κόσμο, χωρίς να μας παρασύρει η υγιεινή πλευρά της υπάρξεώς μας. Οι σκέψεις λοιπόν τις οποίες θα κάνω σήμερα είναι ότι τα κοσμικά αγαθά είναι ευτελή, είναι τυποτένια, και οι δονές και οι επιθυμίες του κόσμου αυτού
Και ακόμη αν πρόκειται κανένας να υποφέρει, μη συσχηματιζόμενος με τον κόσμο, ακόμη και αν πρέπει να σταυρωθεί, ακόμη και αν πρέπει να δώσει τη ζωή του, με τίποτε δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον κόσμο, να συμμορφωθεί με τον κόσμο, να παρασυρθεί από την γήινή του πλευρά, να παρασυρθεί από την σάρκα του. Αλλά θα πρέπει διαρκώς το βλέμμα του να είναι προς τα πάνω. Άνος χόμεν τας καρδίας. Το ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Άνος χόμεν τας καρδίας. Να έχουμε τις καρδιές μας επάνω, όχι κάτω στη γη, ψηλά τις καρδιές μας στον ουρανό. Έχουμε κάποιες νήξεις από τα σημερινά γεωγραφικά αναγνώσματα και από την υμνογραφία για να αναπτύξουμε το θέμα αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι μεν γήιν ον, είναι γεωχαρές ον, έχει τις ρίζες του στη γη αφού έχει σώμα, αλλά δεν είναι μόνον γήιν ον, είναι και ουράνιον. Διότι με την σάρκα του, με το σώμα του συνδέεται με τη γη, αλλά με την ψυχή του, με το πνεύμα του συνδέεται με τον ουρανό. Και εξαρτάται ποιο από τα δύο στοιχεία θα υπερισχύσει. Θα υπερισχύσει η σάρκα, θα υπερισχύσει το σώμα, θα υπερισχύσει η γήινη πλευρά του ανθρώπου για να μας κολλήσει εδώ στη γη, όπως συνήθως συμβαίνει με τους περισσότερους. Ή θα υπερισχύσει η θεϊκή πλευρά του ανθρώπου, θα υπερισχύσει η ψυχή του, το πνεύμα του, για να μας ανεβάσει στον ουρανό ψηλά. Στο σημερινό εωθινό Ευαγγέλιο, από εκεί μου ήρθε αυτή η σκέψη σήμερα, στο σημερινό εωθινό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο δηλαδή που διαβάστηκε, συγγνώμη, στο ορθρινό Ευαγγέλιο, εωθινά έχουμε τις Κυριακές, στο σημερινό λοιπόν Ευαγγέλιο του Όρθρου, που έχει σχέση πάλι με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λέει ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, «Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Τώρα με την παρουσία μου θα γίνει η πραγματική κρίση. Θα δοθεί η πραγματική μάχη. Αυτή είναι η κρίση η πραγματική. Όχι αυτή που περνούμε, δεν είναι τίποτε. Ό,τι έχει σχέση με υλικά αγαθά δεν έχει καμία αξία και δεν πρέπει καθόλου να τα βλέπουμε και να τα υπολογίζουμε όλα αυτά. Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Τώρα που θα ανεβώ επάνω στο σταυρό, ο διάβολος θα νικηθεί και θα φύγει από τον κόσμο, θα νικηθεί, εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Και εγώ εάν σταυρωθώ, εάν υψωθώ, αν ανεβώ επάνω στο σταυρό εξαιτίας αυτής της σταυρικής μου θυσίας, και εσάς θα σας ελκύσω επάνω προς εμαυτόν. Οι άνθρωποι είμαστε κάτω στη γη, κολλημένοι στα γήινα, και πρέπει ο Θεός να μας τραβήξει, να μας ελκύσει. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας όλους τους ανθρώπους θέλει να τους σώσει, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Και ένας ύμνος, τον οποίο ακούσαμε χθες στα στιχηρά του Εσπερινού, λέει και την αξής σχετική έννοια. Αφού εξυμνεί τον Τίμιο Σταυρό, χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας το αίτη των τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου των πιστών στηριγμός το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια. Να λοιπόν, και υψωθήκαμε με το Σταυρό του Χριστού, με την παρουσία του Χριστού, και υψωθήκαμε από την γη προς τον ουρανό και υψώθημεν από γης προς ουράνια. Μία συγκλονιστική περιγραφή του πόσο ο άνθρωπος είναι ένα όν, θα λέγαμε τραγικό, μεγαλειώδες αλλά τραγικό, μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Είναι η καλύτερη παράσταση αυτή του μεγαλείου αλλά και της τραγικότητος του ανθρώπου, σε ένα λόγο τον οποίο εξεφώνησε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή δε η θέση του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου έχει παραλυφθεί μεταγενεστέρως και από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό
στη δογματική του και ισχύει ως η κλασική θέση και διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το μεγαλείο του ανθρώπου. Τι μας λέει σύντομα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Μας λέει ότι ο Θεός έκτισε καταρχήν τον πνευματικό κόσμο, τους αγγέλους, οι οποίοι δεν είναι σαρκικά όντα, σωματικά όντα, δεν έχουν σώμα οι άγγελοι, είναι μόνο πνευματικά όντα. Μετά από τους αγγέλους έκτισε τον αισθητό κόσμο, τα ζώα, τα φυτά, τον ουρανό, τη γη, το σύμπαν. Και έτσι πριν να γίνει ο άνθρωπος, ο κόσμος απαιτελεί το ξεχωριστά από τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων και από τον υλικό κόσμο του σύμπαντος της γης. Νους μεν ουν είδη και αίσθησης, ούτως απαλλήλων διακριθέντα, των ιδίων όρων εντός ιστίκησαν. Ο νους λοιπόν, τα πνευματικά αιώντα και τα αισθητά και η αίσθηση, απαλλήλων διακριθέντα, των ιδίων όρων εντός ιστίκησαν. Το κάθε ένα έμεινε μέσα στο δικό του χώρο. Τα πνεύματα μέσα στον πνευματικό χώρο και ο υλικός κόσμος μέσα στην ύλη. Ούπο δε ειν κράμα εξαμφωτέρων, ουδέ της μίξης των εναντίον. Δεν υπήρχε μέχρι τότε, λέει, ένα κράμα, ένα μείγμα και από τα δύο. Και από το πνεύμα και από το σώμα. Ούπο δε ειν κράμα εξαμφωτέρων, ουδέ της μίξης των εναντίον, και ένα ανακάτεμα, μία μίξη αντίθετων πραγμάτων, του πνεύματος και της ύλης. Το οποίο αν γινόταν αυτή η μίξη, και αυτό έγινε στον άνθρωπο, θα ήταν σοφίας μίζωνος γνώρισμα, θα έδειχνε πόσο σοφός είναι ο Θεός, ο οποίος μπορεί να κατασκευάζει όχι μόνο πνευματικά και όχι μόνο υλικά όντα, αλλά μπορεί να κάνει και μίξη. Μερικές φορές θαυμάζουμε σήμερα τα επιτεύγματα της επιστήμης, τα επιτεύγματα της ιατρικής, τα οποία έχουν σχέση μόνο με την ύλη, μόνο με τη σωματική ύπαρξη του ανθρώπου. Ο Θεός μπορεί και κάνει και μείγμα και από τα δύο. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μείγμα πνεύματος και ύλης, σοφίας μίζωνος γνώρισμα και της περιτασφύσης πολυτελείας, να υπάρχουν ποικίλα όντα, να υπάρχουν πνευματικά, υλικά και να υπάρχουν και μεικτά όντα. Επειδή λοιπόν θέλησε αυτό να κάνει ο Λόγος, και ζώων εν εξαμφωτέρων δημιουργεί τον άνθρωπον. Από τα δύο, από το πνεύμα και από την ύλη, δημιουργεί ένα ζώο, τον άνθρωπο. Και από την ύλη πήρε το σώμα, που προϋπήρχε ήδη η ύλη, παρεαυτού δε, από τον εαυτό του δε πνοήν ενθείς, την ψυχή, η ψυχή είναι πνοή του Θεού, παρεαυτού δε πνοήν ενθείς. Και έτσι έστησε, λέει, κόσμον δεύτερον εν μικρό μέγαν, μέσα στον κόσμο, μέσα στο σύμπαν, έκτισε ένα μικρό κόσμο, έναν κόσμο που περιλαμβάνει και τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Είναι μικρό κόσμος ο άνθρωπος. Προσκυνητήν μικτών, άγγελων επί γης, επόπτην της ορατής κτίσεως και μίστην της αοράτου. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, επίγειον και ουράνιον. Γι' αυτό θέλησα κυρίως. Ο άνθρωπος είναι επίγειος και ουράνιος, και αλίμονο αν κυριαρχήσει η επίγεια πλευρά του και δεν ελκυστεί προς τον ουρανό. Επίγειον και ουράνιον. Οι περισσότεροι ελκύονται από αυτήν την επίγεια πλευρά, τη σωματική πλευρά, και μένουν εδώ στη γη. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πετούν προς τους ουρανούς. Όπως μας υπέδειξε ακόμη και με το σταυρικό του θάνατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας ελκύσει προς τον ουρανό. Επίγειον και ουράνιον. Ζώων εντάφθα οικονομούμενων. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που περνάει εδώ, οικονομείται εδώ. Εντάφθα οικονομούμενων. Και αλλαχού μεθυστάμενων, αλλά μεθύσταται, μετακομίζει αλλού. Εδώ είμαστε προσωρινοί, πάρικοι και παρεπίδημοι. Ζώων εντάφθα οικονομούμενων, εδώ περνούμε προσωρινά, πάρικοι και παρεμοί. Και αλλαχού μεθυστάμενων, θα πάμε αλλού. Και πέρας του μυστηρίου, η προς Θεόν νεύση θεούμενων. Και για να πω το τέλος αυτού του μεγαλειώδους μυστηρίου, αυτό το ζώο το γίνω, τη προς Θεόν νεύση, αν κλείνει προς τον Θεό, αν νεύσει προς τον Θεό,
γίνεται και το ίδιο Θεός και την προς Θεόν νεύση θεούμενον. Άρα αγαπητοί μου, κοιτάξτε κανένας μέσα στην Αγία Γραφή και στα πατερικά συγγράμματα, θα δει να επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία πολύ σύντομα σας είπα. Δεν διαβάζουμε όμως την Αγία Γραφή, δεν διαβάζουμε τα συγγράμματα, τα μεγαλειώδη συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αν τα διαβάζαμε, θα διαπιστώναμε ότι δεν πρέπει να έχουμε φιλία προς τον κόσμο, να παρασυρώμαστε από τον κόσμο, από τις επιθυμίες του και από τις ειδονές του. Διότι λέει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Όποιος περνάει καλά εδώ στον κόσμο, αυτός είναι εχθρός του Θεού. Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Και όσα νουν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Και όπως θελήσει να είναι φίλος με τον κόσμο εδώ, γίνεται εχθρός του Θεού. Προειδοποίησε ο Χριστός τους μαθητάς του ότι αυτή η παρικία μας εδώ στη γη όλων δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Υπάρχει η ευρύχωρη οδός, η οδός της ανέσεως, της καλοπέρασης, της ευημερίας, την οποία περάσαμε κι εμείς τις τελευταίες δεκαετίες και παρασυρθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε αυτήν την κρίση. Βαδίζαμε την ευρύχωρη οδό, την άνετη οδό των δανείων, της καλοπέρασης, των διακοπών, των χρημάτων. Αλλά αυτή η οδός οδηγεί στην απώλεια. Ενώ ο άλλος ο δρόμος είναι ο στενός και τεθλιμμένος δρόμος, η στενή και τεθλιμμένη οδός, η οδός της ολιγαρχίας, της λιτότητος, της νηστείας, αυτός ο δρόμος τον οποίο πέρασε το γένος μας όλες τις προηγούμενες εποχές, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν λιτό, ολιγαρχές το γένος των Ελλήνων. Και παρασυρθήκαμε από την πολυτέλεια και ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο της ευμαρίας, της πολυτελείας, της καλοπέρασης, την ευρύχωρο οδό. Ο Χριστός προειδοποίησε όμως, εν το κόσμο θλίψην έξετε, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις και πειρασμούς, και ότι θα σας μισήσει ο κόσμος. Ποιους από τους χριστιανούς μισεί σήμερα ο κόσμος? Σημαίνει πως δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Όποιος δεν μισείται από το περιβάλλον του, όποιος καλοπερνάει με όλους, αυτό σημαίνει πως δεν είναι καλός χριστιανός. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ο Χριστός μισήθηκε και έφτασε στο Σταυρό. Ο Χριστός ο αναμάρτητος, ο οποίος αμαρτία μου και ποιήσε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πάναγνος, άκακος, ευθύς. Και εν τούτης υπέφερε τόσα σε αυτή τη ζωή και ο κόσμος τον εμίσησε. Ή ο κόσμος ημάς μισή. Λέει, τι στεναχωριέστε εσείς χριστιανοί που αγωνίζεστε? Αν ο κόσμος σας μισεί και σας αποδιώκει, ποιον αποδιώκει? Γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε, γιατί θέλεστε ένα δικό του κομμάτι. Ό,τι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν είστε όπως όλος ο άλλος ο κόσμος, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Και είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο από παρόμοιες τοποθετήσεις. Θα τις αφήσω όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Θα μνημονεύσω μόνο το σχετικό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Το πολίτευμα ημών εν ουρανό υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε πολίτες μόνον αυτής της γης, αυτής της πατρίδος, αυτού του κράτους. Οι χριστιανοί είναι πολίτες των ουρανών, ουρανοπολίτες. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Εκεί είναι η πατρίδα μας, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και να σας παρουσιάσω από την Εκκλησιαστική Γραμματεία 2-3 στοιχεία μόνον. Και ιδιαίτερα να σας παρουσιάσω ένα κείμενο πρώιμο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, για το πώς τότε ζούσαν οι χριστιανοί και γιατί είχαν επίδραση οι χριστιανοί στον κόσμο και γιατί εμείς σήμερα δεν έχουμε επίδραση στον κόσμο. Ο κόσμος αποχριστιανίζεται. Χάνει την ψυχή του, χάνει το πνεύμα του. Η Ευρώπη, η Αμερική έχουν αποχριστιανιστεί τελείως. Ήδη δικάζονται στη Μεγάλη Βρετανία πρόσωπα τα οποία φορούν τον Σταυρό του Χριστού.
Τους απαγορεύεται να φορούν το Σταυρό του Χριστού. Τους απολύουν από την εργασία τους. Η χριστιανική Ευρώπη. Τέτοιος χριστιανισμός που κυνηγάει το Σταυρό, που κυνηγάει τον Χριστό, που διώχνει τον Χριστό μέσα από την πολιτεία, τι προκοπή θα έχει, την προκοπή που έχουμε. Έτσι ήταν ο αρχικός χριστιανισμός και άλλαξε τη μορφή του κόσμου. Υπάρχει ένα κείμενο του Δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, η επιστολή προς Διόγνητον του τέλους του Δευτέρου αιώνος, όπου λέει εκεί πώς ήταν οι χριστιανοί και πώς πρέπει να είμαστε κι εμείς. Λέει, οι χριστιανοί βέβαια δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε στη γλώσσα, ούτε στην κατοικία, ούτε στα έθιμα. Ζουν μέσα στις κοινωνίες οι χριστιανοί. Γιατί ούτε σε δικές τους πόλεις, σε γκέτο κατοικούν οι χριστιανοί, ούτε μιλούν καμιά ξεχωριστή γλώσσα, ούτε έχουν κανένα παράξενο βίο. Ενώ λοιπόν κατοικούν πόλεις και ελληνικές και των βαρβάρων, όπου ο καθένας έτυχε οι χριστιανοί και τις εγχωρίες έφεση να ακολουθούντες, έντε αισθήτη και διέτη και το λοιπό βίο, ακούστε τώρα, θαυμαστήν και ομολογουμένος παράδοξον ενδείκνυνται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Ενώ είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, εντούτοις η ζωή τους είναι θαυμαστή σε σχέση με τη ζωή όλων των άλλων ανθρώπων. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλός πάρικοι. Κατοικούν στις πατρίδες τους, αλλός περαστικοί. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλός πάρικοι. Εμείς κολλούμε στις πατρίδες μας. Η Αγία Γραφή λέει, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε μετέχουν σε όλα. Και πάνθ υπομένουσιν ως ξένοι. Και τα υπομένουν όλα ως ξένοι. Επί γης διατρίβουσιν, αλλεν ουρανό πολιτεύονται. Ζουν στη γη, είμαστε και γήινα. Με το σώμα μας είμαστε γήινα όντα. Αλλά είμαστε και ουράνια όντα. Είμαστε πνοές του Θεού με την ψυχή μας. Επί γης διατρίβουσιν, αλλεν ουρανό πολιτεύονται. Και λέει και πολύ, πολύ, πολλά καλά άλλα το κείμενο αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι απλώς διπίν όπερες την εν σώματι ψυχή, τούτης είναι εν κόσμο χριστιανή. Ό,τι είναι η ψυχή στο σώμα, αυτό είναι χριστιανή στον κόσμο. Αν η ψυχή παρασυρθεί, πάει και το σώμα, γίνεται σάρκα. Έτσι και ο κόσμος, αν χάσει τους χριστιανούς, μας έχασε τους χριστιανούς, γι' αυτό ο κόσμος πάει κατά βαράθρον, γιατί οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου. Και οι χριστιανοί παύσαμε να είμαστε η ψυχή του κόσμου. Γι' αυτό ο κόσμος έγινε σαρκικός, έγινε σωματικός, έγινε υλικός. Πού θα βρει την ψυχή του τους χριστιανούς? Διαρκώς οι χριστιανοί λιγοστεύουμε. Από τους άλλους πατέρες θα μνημονεύσω απλώς ότι υπάρχει μία θαυμάσια ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου περί του μη προσιλώστε της βιωτικής. Ότι δεν πρέπει να προσιλωνόμαστε στα βιωτικά, στα κοσμικά, στα γήινα. Εξαιρετικό έργο. Το Μεγάλο Βασιλείο επίσης, να πω κάτι πολύ ωραίο που έχει σχέση με αυτά που λέμε, ότι ακόμη και το σχήμα του ανθρώπου δείχνει ότι ο άνθρωπος πηγαίνει προς τα πάνω. Όχι προς τα κάτω. Δέστε πόσο ωραία το λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τα μεν γάρ τετράποδα πάντα προς την γην βλέπει και προς την γαστέρα ανένευκεν. Όλα τα τετράποδα, όλα τα ζώα βλέπουν προς τη γη. Δεν βλέπουν προς τη γη τα μάτια τους κάτω. Και προς την γαστέρα ανένευκε. Και όλη η κλίση τους, όλη η φροντίδα τους είναι η κοιλιά τους να φάνε. Τα βόδια, τα πρόβατα να φάνε, να φάνε, να φάνε. Τα τετράποδα προς την γη και προς την γαστέρα. Ανθρώπο δε ετοίμη προς ουρανόν η ανάβλεψης. Ο άνθρωπος όμως αμέσως βλέπει στον ουρανό. Ώστε μη σχολάζειν γαστρή, μη δε της υπογαστέρα πάθεσιν, αλλά όλην έχει νορμήν προς την άνω πορείαν. Μας έκανε ο Θεός σε όρθιο σχήμα να μην βλέπουμε στη γη και στην κοιλιά μας, αλλά να βλέπουμε τον ουρανό προς τα άνω. Άλλωστε ετυμολογείται και από τους λεξικογράφους η λέξη άνθρωπος, ότι σημαίνει αυτόν που θρώσκει άνω, που βλέπει προς τα πάνω. Τα ζώα, και έχουμε γίνει οι άνθρωποι περισσότεροι σαν τα ζώα, προς την γαστέρα. Και από τον περίφημο λόγο προς τους νέους του Μεγάλου Βασιλείου, σας υπενθυμίζω αυτό το συγκλονιστικό, το οποίο και άλλες φορές εδώ σας εμνημόνευσα.
Ημείς, λέει ο παιδες, ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων τούτων υπολαμβάνουμεν. Εμείς, παιδιά μου, λέει, αυτόν τον βίο εδώ, τον γήινο, θεωρούμε πως δεν είναι καθόλου χρήσιμος. Ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων τούτων υπολαμβάνουμεν. Ούτε αγαθόν την νομίζομεν όλος, ούτε ονομάζομεν, και θεωρούμε πως τίποτε δεν είναι αγαθό, ούτε ονομάζεται αγαθό, σπουδές, πτυχία, πλούτη, δόξες, τίποτα από όλα αυτά, ούτε αγαθόν τι νομίζομεν όλος, ούτε ονομάζομεν, ότι συντέλει ανημήν άχρη τούτου παρέχεται, το οποίο τελειώνει εδώ με τη ζωή μας. Τι σπουδαίο είναι αφού τελειώνει με τη ζωή μας. Αλλά τι, δεν υπολογίζουμε λοιπόν προγόνων περηφάνεια, ισχύν σώματος, κάλος, μέγεθος, τις τιμές, ούτε ακόμη και τη βασιλεία και οτιδήποτε από τα ανθρώπινα, αλλά επί μακρότερων πρόημεν τες ελπίσει και προς εταίρου βίου παρασκευήν άπαντα πράττομεν. Όλα εμείς πηγαίνουμε πολύ μακριά, το έχω πει πολλές φορές, οι χριστιανοί, οι συνειδητοί είναι οι έξυπνοι, όλοι οι άλλοι οι κολλημένοι στη γη είναι οι μικρέμποροι, οι μπακάλιδες. Οι χριστιανοί είναι αυτοί που βλέπουν μακριά στο μέλλον, επί μακρότερων πρόημεν τες ελπίσει και προς εταίρου βίου παρασκευήν άπαντα πράττομεν. Και τα κάνουμε όλα δά προς εταίρου βίου παρασκευήν. Ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του εκείνο που προηγουμένως σας μνημόνευσα περί του μη προσιλώστε της βιωτικής, λέει ότι ενεδρεύει ο διάβολος σε κάθε βήμα μας, σε αυτή την πορεία μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Και επειδή δεν μπορεί απευθείας να μας νικήσει, δεν μπορεί απευθείας, γι' αυτό κρύβεται πίσω από τις ειδονές, πίσω από τις τιμές, πίσω από τις δόξες και μας πολεμάει. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας διαρκώς, να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας χωρίς να κολλήσουμε στου διαβόλου το θέλημα. Ο διάβολος θέλει να μας παρασύρει με τις τιμές, με τις δόξες και με τα πλούτη. Και υπάρχει και του μεγάλου επίσης θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, θα αφήσω του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, θα πω ένα μόνο σύντομα από τον Άγιο Άντου Χρυσόστομο και τελειώνω. Υπάρχουν δυο συγκλονιστικά ποίηματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πάει ο Γρηγόριος Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός ρήτορας και ποιητής, λέει: «Εγώ, λέει, μέρα σε αυτές τις δυσκολίες της ζωής θα αρπάξω το Χριστό. Αυτάρ εγώ Χριστίο δεδραγμένος, θα αδράξω τον Χριστό, εκεί θα κρατηθώ. Και αγάρ διπλό ως ημί, γιατί είμαι διπλός. Το μεν δε μας ένθεν ετύχθη», γιατί το σώμα μου είναι από εδώ, με τραβάει κάτω, οι σαρκικές επιθυμίες. «Το μεν δε μας ένθεν ετύχθη, τούνεκα και νέβη προς χθόνα την ιδίαν». Και επειδή το σώμα μου είναι από εδώ, αυτό τρέχει προς τα κάτω, προς τη γη, σαν τα ζώα. «Ψυχή δε στην άημα Θεείο», η ψυχή μου όμως είναι του Θεού, «και κρίσω να μοίραν, εέν άγαν ποθέει των υπουρουρανίων», και η ψυχή μου, επειδή είναι από το Θεό, ποθεί τα ουράνια, με τραβάει προς τα επάνω. Και σε ένα το άλλο επίσης συγχρονιστικό ποίημα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπου κάνει σύγκριση των βίων, εκεί λέει τα εξής. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων. Αφού προηγουμένως λέει ότι όλα είναι άστατα σε αυτόν τον κόσμο, ο πλούτος, η ομορφιά, η δόξα, η νιώτη, όλα περνούν, οι αγορές, και διαρκώς μερικές φορές τρώμε πικρό ψωμί και περνούμε τη ζωή μας μέσα στο μόχθο και μέσα στην κούραση. Ακόμη και η πατρίδα μου, λέει, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. «Η δε πάτρι δέρεθρον αιών». Και για ποιο λόγο η ζωή είναι ένας κύκλος, κύκλος που αδιάκοπα γυρνά, κυλώντας εδώ και εκεί, δεν στέκεται, μια προχωρεί, μια σπάζει ώρες τη νύχτα κτλ. Γιατί έγινε αυτό? Δίνει εξήγηση ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί η ζωή μας είναι άστατη. «Και αυτό η σοφία σου το όρισε, πατέρα λόγε, να είναι όλα άστατα εδώ στον κόσμο, για να έχουμε του ακίνητου τον πόθο». Ζούμε μέσα σε αυτήν την κίνηση, τη στεναχώρια, τις μεταβολές του κόσμου κτλ. Και όλα αυτά μας κουράζουν. Και θέλουμε να έχουμε τον πόθο του ακίνητου, του στερεού. Τι ωραία που το λέει.
Και τόδε σεις γενέτορ σοφίης λόγια στατέοντα πάντα πέλην, στα σήμων όσκεν έχομεν έρων. Και κάτι μόνο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επίσης έχει γράψει ένα θαυμάσιο έργο περί της των μελών των απολαύσεως, γιατί ο Θεός αυτή τη ζωή εδώ μας έβαλε τον πόνο και γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Γιατί ο Χριστός ακολούθησε αυτόν τον επίπονο δρόμο? Η ζωή του ήταν επίπονη, ούκ είχε που την κεφαλή κλείνει, φτωχός, πανφτωχός, από την νεανική του ηλικία σε διωγμό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αποδείχθηκε ότι η άνεση και η ευημερία δεν σώζουν τον άνθρωπο, τον καταστρέφουν. Γιατί δεν σώθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, στον Παράδεισο? Στον Παράδεισο τα είχε όλα. Και όμως μέσα στην άνεση του Παραδείσου έπεσε ο Αδάμ στην αμαρτία. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια ο Θεός μετά την πτώση, κατασκεύασε επίπονη τη ζωή μας, γιατί η άνεση μας κολλάει στη γη και δεν μας αφήνει να κοιτάξουμε στον ουρανό. Ενώ οι ταλαιπωρίες αυτής της ζωής εδώ μας κάνουν να βλέπουμε προς τον ουρανό και να λέμε πότε, Θεέ μου, θα τελειώσουν αυτές οι ταλαιπωρίες. Λέει, είναι από τις εντάφθα συνοθούμενη θλίψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνοθούμενη από την θλίψη εδώ στη ζωή, επιθυμία των μελών των λάβουμε, να πάρουμε επιθυμία των μελών των. Εθλίψεις αποσχίζωσιν ημάς της συμπαθίας προς τον παρόντα αιώνα. Όταν περνούμε μια ζωή σταυρική, εσταυρωμένο βίο, αυτό μας κάνει να ποθήσουμε το μέλλον, να ξεκουραστούμε. Επειδή πολλοί της αρκή δουλεύοντες και υπό της τυραννίδος των βιωτικών κατεχόμενοι καθάπερτα βολεύοντα το θηρίο να εμφυλοχωρούσαν αυτές, επειδή πολλοί παρασύρονται από τη σάρκα και σαν τα θηρία μένουν μέσα σε αυτές τις ειδονές, διακόπτων αυτών την προστάφτα συμπάθεια, ο Θεός για να διακόψει αυτήν την συμπάθειά μας προς τις ειδονές, συνεκλήρωσεν αυτής πολλά τα λυπηρά. Μας έβαλε πολλούς σταυρούς στη ζωή μας. Και τελειώνω λοιπόν, αγαπητοί μου, να γιατί ο Χριστός μας λέει, και εγώ εάν υψωθώ πάντας ελκύσω προς εμαυτόν, μας έδειξε τον δρόμο, ότι αν θέλουμε να ελκυστούμε προς τον ουρανό, να φτάσουμε προς τον ουρανό, δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την γηινή μας πλευρά, από το σώμα μας, αλλά να παρασυρθούμε, να ελκυστούμε από το πνεύμα μας. Και μας έδειξε τον δρόμο ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία, με τη ζωή του, και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, οι οποίοι ήσαν ουρανοπολίτε, το πολίτευμα εμών εν ουρανής υπάρχει. Δεν είμαστε γεωπολίτε, είμαστε ουρανοπολίτε. Και θυμηθείτε και εκείνο το θαυμάσιο στίχο από τους χαιρετισμούς, τον οποίο συχνά μνημόνευα στα κηρύγματά μου, ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Τώρα που τα άλλαξε όλα, πάντα σωματικά, τα πνευματικά ήρθαν με την Παναγία, με την Παρθενία, πάει η αμαρτία, νικήθηκε, και μπορούμε και εμείς να μείνουμε ξένοι και πάρδικοι και παρεμίδιμοι, αφού τα είδαμε όλα αυτά, ξενοθόμεν του κόσμου, όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Οικούμε τις πατρίδες μας, αλλά ξένοι και πάρικοι. Ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Και το νουν μας, ας τον έχουμε στα ουράνια. Αμήν.